Κοιτάξτε, είναι 5,3 ο σεισμός, εκδηλώθηκε πριν 10 λεπτά. Στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πύλου και της Μεθόνης, στα 27 χιλιόμετρα από τη Μεθόνη. Μάλιστα. Έχει ένα εστιακό βάθος της τάξης των 10 χιλιόμετρων. Είναι υποθαλάσσιος ο σεισμός, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Έγινε αισθητός πάνω... εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Πώς αισθάνθηκε ο κόσμος, τι είπε? Ήταν έντονα αισθητός στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τον οργανισμό. Δείχνουμε και το σημείο στο χάρτη εμείς, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις. Βεβαίως είμαστε σε επαφή οργανισμός με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δούμε ακριβώς αν υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Στο σημείο που έγινε ο σεισμός, πώς το χαρακτηρίζεται αυτό το σημείο εκεί στην περιοχή, εννοώ? Κοιτάξτε, είναι έντονα σεισμογενής, είναι ακριβώς πάνω στο τόξο, είναι στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, εκεί όπου είναι τα τηλεσκόπια τα οποία ανοιχνεύουν με σωματίδια από το διάστημα. Συνδέεται αυτό το σημείο με τους σεισμούς που είχαμε παλαιότερα, τους μεγάλους σεισμούς στην Καλαμάτα? Όχι, είναι τελείως διαφορετικό σημείο. Εδώ η σεισμή στην Καλαμάτα ήταν μέσα στον κόλπο. Εδώ είναι έξω από το πόδι, από το πρώτο πόδι, όπως λέμε. Να το πω απλά. Το βλέπουμε, βεβαίως. Είναι νωρίς ακόμα, κύριε καθηγητά, να πούμε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό? Κοιτάξτε, είναι νωρίς, αλλά θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να είναι ο κύριος σεισμός, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση των δύο διαστατικών πλακών στο μέτωπο του ελληνικού τόξου, που συνήθως εκεί εκδηλώνεται μία και έξω η σεισμή με μεγάλο μέγεθος ή σχετικά μεγάλο μέγεθος και στη συνέχεια ακολουθούν με τα σεισμοί. Επομένως, τώρα πρέπει να περιμένουμε, λέτε, την εξέλιξη, να δούμε πώς εξέλιξεται, έτσι. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας βρισκόμαστε σε ενγρήγορη προκειμένου να δούμε ακριβώς πώς. Επομένως, 5,3 λοιπόν, ανοιχτά τη Πύλου σε υποθαλάσσιο χώρο. Έτσι δεν είναι το εστιακό του βάθος? Ακριβώς. Πριν πόσα χρόνια, κύριε καθηγητά, μάλλον πόσο καιρό έχει να δώσει μεγάλο σεισμό? Γιατί εδώ μιλάμε για μια ισχυρή σεισμική δόνηση σε κάθε περίπτωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχε δώσει το 2006 επίσης ένα μεγάλο σεισμό της τάξης των 5,6 στην ευρύτερη περιοχή, όχι στην ίδια περιοχή. Είναι μια δεκαετία είναι λοιπόν. Είναι μια περιοχή έντονα σεισμογενής, δεν είναι κάποια που... όλη αυτή η περιοχή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν σας ανησυχεί το συγκεκριμένο σεισμός, τουλάχιστον προς το παρόν, για την συνέχεια του και την εξέλιξή του, εννοώ. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν μας ανησυχεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη. Εντάξει, θέλει πάντα μια προσοχή. Το πρώτο διάστημα το λέτε όλοι. Ότι χρειάζεται μια προσοχή μετά από ένα τέτοιο γεγονός και έτσι κι αλλιώς και ο κόσμος είναι κρατημένος στις πρώτες ώρες. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκαιο. Κύριε καθηγητά, άλλη μία φορά μπορούμε να ξαναδώσουμε τα στοιχεία, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ήδη όπως μας ενημερώνουν και έχουν επικοινωνήσει και με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky αρκετοί άνθρωποι που μένουν στην περιοχή και κατάλαβαν τον σεισμό. 5,3 βαθμοί, σωστά κύριε Λέκα? Ακριβώς, σε 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, υποθαλάσσιος σεισμός. 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μεθόνης και της Πύλου.